Ο Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Χριστοδουλίδης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στις αερομεταφορές, βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χάρηκα που είμαι εδώ. Να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα της εταιρείας. Μέσω λοιπόν της έχετε δύο εταιρείες. Είναι η Zella Aviation, όπου λειτουργείτε, όπως λέμε στην ορολογία της αεροπορικής αγοράς, ως lessor, εκμισθώνετε και πουλάτε αεροσκάφη. Σωστό. Αυτό είναι το ένα, το Zella Aviation. Εγώ είμαι 30 χρόνια στο αεροπορικό. Είναι η δουλειά μου και το πάθος μου από 6 χρονών. Ναι, το Zella Aviation το έχω για 18 χρόνια. Ασχολείται μόνο με αερογραμμές, μικρές και μεγάλες, για ενοικίαση αεροσκαφών, πώληση και ό,τι business plans χρειάζεται μία αερογραμμή. Επίσης, όμως αυτό το τμήμα, το Zella Aviation, υπάρχει και μεγάλη ένα τμήμα ναυλώσεων αεροσκαφών για αποταξιωτικούς πράκτορες προς Ελλάδα, Αίγυπτο, Ισπανία, Πορτογαλία. Το Zella Jet. Που την ιδρύσατε, νομίζω, την εταιρεία πριν από 2 χρόνια. Πριν δύο χρόνια, σωστό. Πολλοί λόγοι. Κορονοϊός. Λέω, πρέπει να κάνω κάτι το διαφορετικό. Και δεύτερον, ήρθα να ζήσω εδώ στην Ελλάδα. Ζούσα 38 χρόνια στο Λονδίνο και λέω, με την επιστροφή μου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πρέπει να κάνω κάτι για τον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι στον χώρο, αλλά είμαι εδώ για να επενδύσω στην Ελλάδα. Και εκτός από όλα αυτά, γίνατε και λίγο πιο γνωστός στην Ελλάδα από μια πρωτοβουλία που λάβατε, να αγοράσετε 3 από τα 4 αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών που ρήμαζαν στην έκθεση του πρώην αεροδρομίου στο ελληνικό, αν δεν κάνω λάθος. Για μένα είναι πολύ θλιβερό αυτό που έχω αντιμετωπίσει. Ήρθα κάτω στην Ελλάδα και μου είπανε τα αεροπλάνα είναι έτοιμα και η συμφωνία ήταν έτοιμη να υπογραφτεί, να πάνε όλα για ανακύκλωση. Για σκραπ. Για σκραπ. Για σίδερα. Και λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πουλάμε, είναι σαν να πουλάμε την Ακρόπολη. Και άρχισα εγώ τη διαδικασία, με σε πολύ λίγο χρόνο που δεν είχα, να αγοράσω 3 από τα αεροσκάφη στο ελληνικό. Το τέταρτο, το τζάμπο, είναι εκεί που θα μείνει στο ελληνικό, να το βλέπει ο ελληνισμός. Το πρώτο αεροπλάνο έχει πάει στο Λαύριο. Το δεύτερο αεροπλάνο έχει πάει Λεωφόρο Βουγιαγμένης, που είναι το στολίδι της Αθήνας. Είναι ένα αεροπλάνο του 68, 19 Δεκεμβρίου. Είναι ένα αεροπλάνο που το παράλαβε προσωπικά ο Νάσης. Είναι ένα αεροπλάνο που είχε μεταφερθεί ισορρός του ο Νάση. Είναι ένα αεροπλάνο που ήταν η αεροπυριατεία μέσα της Βλαχοπούλου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου και νομίζω και στην Αθήνα. Εννοείται τη σκηνή από την ελληνική ταινία που απενεργοποίησε τον αεροπυρατή Ρένα Βλαχοπούλου. Μπράβο. Γυρίστηκε εκεί. Μάλιστα. Επίσης θα δείτε, αν το επισκεφτείτε, στο αεροσκάφος αυτό, τις φωτογραφίες, τη Μιμή Ντενίση, τις έχω εκεί στο Λεωφόρο Βουγιαγμένης, που ήταν μοντέλο πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με τις καινούργιες στολές της Ολυμπιακής το 76 της Ρούλας της Στάθια. Το τρίτο αεροπλάνο, που δεν το αγαπώ τόσο πολύ και συγγνώμη που λέω δεν το αγαπώ, γιατί δεν ήταν η εποχή ο Νάση. Μπαίναμε στην άλλη τηλεολυμπιακή. Στην κρατική, που με όλη μου την αγάπη στην Ολυμπιακή, υπήρχε και μια κακή Ολυμπιακή. Ονομάζεται Απόλλο. Το έχω σε μια μάντρα και αναζητώ το τελευταίο του ταξίδι. Εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Λαυρίου και στον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης που με αγκαλιάσανε. Και το λέω, με αγκαλιάσανε, γιατί το λέω με πολύ στενοχώρια. Πολλοί δήμαρχοι δεν μου δώσανε καθόλου σημασία και ούτε μου απαντούσανε τα τηλέφωνα. Είναι λυπηρό. Λυπηρό, γιατί σε είπα σε έναν δήμαρχο, δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για την Ελλάδα. Είναι μια βιομηχανική κληρονομιά της Ελλάδας που πρέπει να μείνει, να τη θυμόμαστε
εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Mm-hmm. Σίγουρα το έργο Ολυμπιακή δεν έχει τελειώσει, γιατί έχω την Κύπρο. Στην Κύπρο, εάν δείτε, αν έχετε δει στα κατεχόμενα, στην Αμόχωστο, αυτό το έπαιξε στο Φαμακούστα. Υπάρχει η ταπέλα της Ολυμπιακής από το 1960. Mm-hmm. Ολυμπιακή αεροπορία με 5 κύκλους. 5 κύκλους, γιατί το 62 πήρε ο Νάσης την επιστολή όταν ήταν στο Μόντε Κάρλο και έπρεπε να τους αλλάξει σε 6 κύκλους. Αυτή την ταπέλα ζήτησα από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον Κωνσταντίνο Κόμπο. Έχει ήδη μιλήσει με τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλω να μου παραδώσουν αυτή την ταπέλα. Γιατί θέλω να σας να τη δώσω πίσω, mm-hmm, με όλες τις τιμές στην Ελλάδα που της ανήκει. Πολύ σπουδαίο αυτό. Είσαστε κοντά στην ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων. Ναι και όχι. Δυστυχώς τα κατεχόμενα, οι Τούρκοι, οι Τουρκοκύπροι, mm, απαντήσανε όχι, αλλά το παλεύουμε. Τι είναι για αυτούς μια ταπέλα? Τίποτα. Ναι. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η δύσκολο, ναι, αυτό το δύσκολο καθεστώς. Ακριβώς, mm, ακριβώς. Ναι. Ναι. Τώρα, το 4ο αεροπλάνο θα το αφήσετε στο χώρο του ελληνικού? Ναι, θα μείνει στο χώρο του ελληνικού. Ήταν απόφαση σίγουρα από τη Λάβδα. Πήγανε πάρα πολλοί να τα αξιοποιήσουν, αλλά κανένας δεν ήταν σοβαρός ή κανένας δεν είχε τα χρήματα. Εγώ πέταξα χρήματα, γιατί δεν επένδυσα. Να επενδύσεις τι είναι, να βγάζεις λεφτά. Να πούμε το ποσό ή είναι εμπιστευτικό? Ντρέπομαι να το πω. Ξόδεψα πάρα πολλά λεφτά για να το σκόψω, να το μεταφέρω και το ένα και το άλλο. Στο τέλος της ημέρας το έκανα για μένα, για τον ελληνισμό. Εμένα η θεραπεία μου, το πάθος μου είναι το αεροπλάνο, τίποτα άλλο. Να με ρωτήσεις μια μέρα, ρε, πω τι θέλω να κάνω. Θέλω να πηγαίνω στο αεροδρόμιο να βλέπω αεροπλάνο. Ναι. Αυτό είναι το πάθος μου. Τώρα για το 4ο αεροπλάνο που μιλάτε, ναι, είναι το 72. Είναι ένα το τζάμπο. Είναι το τζάμπο που 9 Αυγούστου του 78 ήταν αυτό που ήταν έτοιμο να πέσει πάνω από την Αθήνα, στο Αθήνα, Νέα Νιόρκη. Που έξισε τις ταράτσες. Ναι. Είναι σε τρομερή κατάσταση, τρομερή, πολύ καλή κατάσταση. Θέλω να σας πω για τα δικά μου, τα πήρα σε άσχημη κατάσταση. Mm. Μέσα τα καθίσματα, τα πιο πολλά έπρεπε να τα πετάξω. Άφησα όμως τις business class, mm, με τα τασάκια. Α, μάλιστα. Άφησα τα περιοδικά κίνησης, mm, της Ολυμπιακής. Άφησα τα φορολόγητα με τις δραχμές. Άφησα πράγματα που θυμίζουν το παρελθόν. Το παρελθόν που ονομάζεται Ολυμπιακή. Και στο τέλος της ημέρας, ναι, η Ολυμπιακή μας άφησε μία πικρία, mm, τελευταίως, με τις καθυστερήσεις, με τις απεργίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχαστεί. Είναι η ιστορία, κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Βεβαίως και παγκοσμίως. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm. Τώρα είπατε, γιατί το έχουμε δει, όσοι δεν το έχουν προλάβει, το έχουν δει σε ταινίες να καπνίζουν στο αεροπλάνο. Και, και πουρα, η business class, ναι, και η business class ήταν για με πουρα. Ναι. Και αυτό το γεγονός σήμερα ότι έχει απαγορευτεί και καθολικά υπακούν όλοι σε αυτό, φανερώνει τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στις αερομεταφορές. Δεν ξέρω τι αλλαγές βλέπετε να γίνονται στο μέλλον, στον κλάδο αυτόν. Κοιτάξτε, το κάπνισμα είναι από την αλλαγή. Έχουμε έρθει σε η μεγάλη αλλαγή, για μένα ήταν οι low-cost αεροπορικές εταιρείες. Ποιος θα μας το έλεγε πριν 20 χρόνια, ναι, πριν 20, ότι θα αγοράζαμε και το νεράκι στο αεροπλάνο. Σωστά. Περιμέναμε το σέρβις, περιμέναμε την εξυπηρέτηση, περιμέναμε. Αλλάξαν
έχουν αλλάξει αγορές. Εγώ δεν θα σας πω σαν επιχειρηματίας. Ναι, και εμένα μου αρέσει η ιδέα του low cost. Κλειδώνεις τον επιβάτη μέσα, στο αεροπλάνο, κλείνεις την πόρτα και μετά χρέωση για να βγάλει η ΑΒ αεροπορική ή ο επιχειρηματίας. Τι έχει αποδείξει? Ότι μπορεί κάποιος να ταξιδέψει με πάρα πολύ φτηνά ναύλα, από 15-20 ευρώ, ιδίως το χειμώνα. Φυσικά, έχουμε και δει μεγάλες αυξήσεις στα ναύλα, όπως και στα ferry boats το καλοκαίρι, στα ατμοπαϊκά, όμως σίγουρα η εποχιακή Ελλάδα και η αύξηση στο κόστος της ζωής έχουν αυξήσει και τα ναύλα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα, δεν ξέρω, αυτή την αγορά εσείς την ξέρετε πολύ καλά. Υπήρξε κάποια έτσι δύσκολη στιγμή που βιώσατε ως επιχειρηματίας στον κλάδο αυτόν? Έχω βιώσει μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εγώ είχα ιδρύσει την αεροπορική εταιρεία ήγιωσης στην Κύπρο. Ήταν το μωρό μου. Μάλιστα η ιστορία άρχισε, θα την ονόμαζα Air Αφροδίτη. Γιατί η Αφροδίτη είναι η θεά της Κύπρου. Και κάποιος είχε γραφτεί το όνομα σε κάποια εταιρεία και την ονόμασα Ήγιος. Ήγιος ήταν ο θεός της Ρόδου, δεν είχε να κάνει κάτι με την Κύπρο, όμως ήμουν ο ιδιοκτήτης και ο ιδρυτής της Ήγιος στην Κύπρο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τραγικό τέλος αυτής της ιστορίας. Να πω είχα Άγιον, να πω ήταν έτσι, 8,5 μήνες πριν την πουλάω. Γιατί την πούλησα? Όπως σας εξήγησα, εγώ ζούσα στο Λονδίνο. Πηγαινορχόμουν Κύπρο συνέχεια. Κάπου είχα χαλάσει την οικογένεια μου. Αυτή η εταιρεία Ήγιος, που είμαι ακόμα περήφανος, έπρεπε να μεγαλώσει. Και αποφάσισα να την πουλήσω Δεκέμβριο του 2004. Σίγουρα, το ψυχολογικό που έχω περάσει, τον Αύγουστο του 2005 και με τις ανακρίσεις που έχω μπει για 2 χρόνια, γιατί είχαν πάει στο ιστορικό, βέβαια, και την παραλαβή αυτού του αεροσκάφους, εγώ το είχα παραλάβει συγκεκριμένα. Το αεροπλάνο που συνετρίβει. Και επίσης τους καπετάνιους. 37, λέτε. Ναι, τους καπετάνιους, τον συγκυβερνήτη, τον Αντρέαν, τον αεροσυνοδόν που προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο. Εγώ του είπα, Αντρέα μου, έλα μέσα σαν αεροσυνοδός αγόρι μου και μετά πας για πιλότους. Mm-hmm. Αυτόν σίγουρα με λύγησε. Mm-hmm. Με λύγησε και λέω, δεν θα ξαναμπορέσω να μπω ξανά στα αεροπλάνα, γιατί είχα ψυχολογικά προβλήματα και δεν μου ερχότανε. Πήγα να κάνω κάτι το διαφορετικό, με ξενοδοχεία στη Βουλγαρία, και άρχισαν εκεί οι ταξιδιωτικούς πράκτορες να μου ζητάνε να βλώσω αεροπλάνα. Και έτσι άρχισα πάλι, πήγα πάλι στο πάθος μου που είχα. Τα αεροπλάνα, αλλά σε κάτι το διαφορετικό. Ναι, ναι, το πάθος δύσκολα να... Μα είμαι πολύ τυχερός. Νομίζω 30% στον κόσμο είναι αυτοί που έχουν το χόπι τους, η δουλειά τους. Ακριβώς. Και είναι σαν να μην εργάζεται κανείς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι σαν να μην εργάζεται. Καλά τα λέτε. Εγώ το λέω θεραπεία. Ακριβώς, ναι. Τώρα, η Zella Jet που μας είπατε ότι είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα της συνολικής. Πολύ μικρό. Ναι. Ωστόσο, έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, γιατί προσφέρει υπηρεσίες. Κοιτάξτε, ασχολούμαστε με ιδιωτικές πτήσεις. Ιδιωτικές πτήσεις πιο πολύ για Ελλάδα. Ελικόπτερα για Ελλάδα. Τα ελικόπτερα της Zella Jet είναι με 2 κινητήρες 7 θέσεα. Δεν θέλω να υποβιβάσω με έναν κινητήρα καθόλου. Απλώς καμιά φορά ο κόσμος έχει αυτό το φόβο. Μα ένας κινητήρας. Εντάξει, εγώ έχω γαράσει με 2 κινητήρες που να νιώθει ο κόσμος, όποιος θέλει να πληρώσει πιο ακριβά, γιατί είναι πιο ακριβά από τα άλλα, για να μπορέσει να πάει στο ΑΒ νησί. Ζήτηση υπάρχει?
Μεγάλη. Μεγάλη. Και όπως καταλαβαίνετε και όπως έχετε δείτε, και όλοι μας νομίζω ότι τα νησιά όπως η Πάτμος, όπως η Ήος, όπως η Κύθνος, έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Πράγματι. Νησιά που έχουμε ξεφύγει από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Όντως. Νησιά που αρχίζουν αυτό το luxury tourism με ωραία πεντάστερα και έτσι εδώ είναι που χρειάζεται το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο, ναι, ναι, ναι. Τι προφίλ έχουν αυτοί οι άνθρωποι που σας καλούν για να βλώσουν ουσιαστικά μια ιδιωτική φύση? Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μας καλέσουν. Εμάς απευθείας να έρχεται μέσω του ξενοδοχείου. Σωστά. Σίγουρα είναι οικογένειες, πλούσιες οικογένειες, πάρα πολλοί από Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα και αρκετά celebrities που πάνε για διακοπές και θέλουν την ευκολία στη μετακίνηση. Ακριβώς. Τι κόστος, ποιο είναι το μέσο κόστος αυτού του είδους της μεταφοράς? Ένα Αθήνα Μύκονο 4.000, να πας μόνο. Να πας. Ναι, ναι. Ένα Αθήνα Πάτμος 6-6,5. Για τώρα μιλάμε για το επταθέσιο, έτσι. Για το επταθέσιο. Με δύο κινητήρες. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Πάντως φαίνεται ότι επειδή είμαστε τώρα στο φθινόπωρο, φαίνεται και το φθινόπωρο και ο χειμώνας ότι θα είναι καλή από πλευράς επιβατικής κίνησης. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος πάνε πολύ δυνατά για την Ελλάδα. Οι αριθμοί πάνε σφαίρα. Φυσικά, εντάξει, ο χειμώνας είναι χειμώνας, αλλά έχουμε δει μια Αθήνα που τουριστικά πρώτη φορά έχει δει αυτή την αύξηση, όχι μόνο από Ευρώπη, και από Αμερική. Και από Αμερική, ναι, ναι. Ναι. Τώρα, να γυρίσω στο αρχικό θέμα της συζήτησής μας. Πότε θα δούμε το τζάμπο να εκτίθεται στο ελληνικό? Δύσκολη ερώτηση. Είναι εκεί, είναι δίπλα στο παλιό το τέρμιναλ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, προτεραιότητα να τελειώσει αυτό το όνειρο project εκεί κάτω. Αλλά πιστεύω σε ένα χρόνο θα έχουμε αποτελέσματα. Εγώ προτεραιότητα είναι τώρα το 737, τον Απόλλωνα. Πού θα τον βάλω? Σκέφτηκα για 2-3 τοποθεσίες. Η μία είναι στο αεροδρόμιο. Ναι, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Προς το δρόμο στα Σπάτα, να είναι σε τακάκια, απογειωμένο, να το βλέπει ο κόσμος. Η εικόνα θα είναι πολύ ωραία, θα είναι μοναδική. Μα το νομίζω ότι ταιριάζει. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.